Γραφεία της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, εκεί όπου συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων, καθώς ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων πραγματοποιεί εκδήλωση διαμαρτυρίας. Εκεί είναι και η Όλγα Κωνσταντίνου να μας εξηγήσει τους λόγους της διαμαρτυρίας και τι εννοεί ο Σύνδεσμος όταν αναφέρεται σε αυθαιρεσίες δημάρχων και τοπικών αρχών. Όλγα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Έξω από τα γραφεία της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων βρίσκονται από τις 10 το πρωί τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων και Ψυχαγωγίας. Είναι εδώ, διαμαρτύρονται. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων για διάφορα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Δίπλα μου έχω τον κύριο Δημήτρη Χατζηδημητρίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων και Ψυχαγωγίας, να μας πει ακριβώς ποιος νόμος δεν εφαρμόζεται, από ποιους κοινοτάρχες και από ποιους δημάρχους έχουν τα παράπονά τους και πώς αυτό επηρεάζει τη δουλειά τους, τη ζήση τους, αλλά ακόμα και όλων αυτών των μεγάλων κλάδων των αθλημάτων, των θαλάσσιων αθλημάτων, γιατί σε πολύ λίγο αρχίζει και η καλοκαιρινή περίοδος, θα περιμένουμε τους τουρίστες, πώς αυτό θα επηρεάσει και τον τουριστικό τομέα. Πάρα πολύ σωστά το θέτετε, επηρεάζει τον κλάδο. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, ούτε των συναδέρφων οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα στην περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου, ούτε των υπολείπων συναδέρφων οι οποίοι ενωμένοι όπως πάντα εδώ και 27 χρόνια απαιτούμε, δεν παρακαλούμε πλέον κανέναν, απαιτούμε εφαρμογή του περί προστασίας της παραλίας νόμου. Αυτή είναι η ουσία, κύριοι, εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών. Μπήκαμε σε αυτήν την διαδικασία των προσφορών, σεβόμενοι και στηριζόμενοι εις την δικαιοσύνη η οποία μπορεί να απονεμηθεί εάν παραβιάζονται οι νόμοι και οι κανονισμοί. Αυτά μόνο ζητούμε. Να εφαρμόσουν τον νόμο και τον κανονισμό για τις παραλίες. Τίποτα άλλο. Ούτε χάρες, ούτε ειδική μεταχείριση, ούτε τίποτε. Τι ακριβώς γίνεται, έτσι για να καταλάβει με απλά λόγια ο κόσμος, τι γίνεται ακριβώς στην περιοχή Παραλιμνίου που μας είπατε και επηρεάζει τον κλάδο? Μάλιστα. Τι είναι ακριβώς που γίνεται και όταν λέμε καταπατάτε ο νόμος, τι ακριβώς γίνεται? Ενώ η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες για την κήρυξη αυτών των διαγωνισμών, των προσφορών, ο Δήμος Παραλιμνίου, όχι για να είμαι δίκαιος, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο άλλα αποφασίζει και ο Δήμαρχος άλλα πράττει και αυτά αποδεικνύονται από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζει με το έτσι θέλω να παραβιάσει νομοθεσίες, να παραβιάσει διαδικασίες, να παραβιάσει τα εγκεκριμένα έντυπα της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, η οποία αρμοδίως εγκρίνει για τις προσφορές. Προσφορές για ποιον πράγμα? Για την παροχή διευκολύσεων θαλασσίων αθλημάτων, δηλαδή στις παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου. Από τη στιγμή που αυτά παραβιάζονται, οι επηρεαζόμενοι επιχειρηματίες μένουν χωρίς δουλειά, έχουν κάθε δικαίωμα να προσφύγουν στα δικαστήρια ή στην αρμόδια αρχή που είναι η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων, που αυτή τη στιγμή συνεδριάζει μέσα, και να ζητήσουν το δίκαιό τους. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος επίσης, με άπειρες επιστολές που έχουμε αποστείλει κατά καιρούς τα τελευταία 10 χρόνια ίστες τοπικές κοινωνίες, κοινότητες και δήμους, με κοινοποίηση και στην Κεντρική Επιτροπή Παραλίων πάντοτε και αλλού, Υπουργεία Εσωτερικών κτλ., τους ελέγαμε ότι εάν διαπιστώσουμε ότι οποιαδήποτε πρόνοια του νόμου παραβιάζεται, είμαστε υποχρεωμένοι να την καταγγέλνουμε. Έχουμε καταθέσει ένσταση και διαμαρτυρία προς την Κεντρική Επιτροπή Παραλίων, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζητούμε να αποφασίσουν παραβιάζεται ο νόμος ή δεν παραβιάζεται. Αν δεν παραβιάζεται, να πάμε και εμείς στα σπίτια μας να τελειώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια. Έχετε κάτι να προσθέσουμε? Ναι, όχι. Να δω αν κάποιος από την Κεντρική Επιτροπή Παραλίων που συνεδριάζει αυτή την ώρα έχει συνομιλήσει, του έχουν δώσει στην Επιτροπή κάποιο υπόμνημα κλπ. Ή αν είναι εκείνοι έξω και οι άλλοι μέσα. Θα μπουν σε λίγο μέσα, αναμένουν ότι θα τους φωνάξουν σε λίγο να παραστούν και αυτοί στην συνεδρία. Άραστε. Όταν θα έχουν ενώπιόν τους το θέμα που τους απασχολεί, γιατί αυτή τη στιγμή η Επιτροπή συνεδριάζει για πάρα πολλά θέματα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω και πάμε στα